η φράση «μια βροχή θα μας σώσει», διότι η Ανομβρία έχει αποκαλύψει ακόμη και ένα βυθισμένο οικισμό στην τεχνητή λίμνη του Πουρναρίου στην Άρτα. Πρόκειται για το χωριό Φάγκος. Θα συνομιλήσουμε την κυρία Δώρα Παπαλάμπρου, είναι μηχανικός περιβάλλοντος και έχετε τραβήξει εικόνες με ντρόνα από το χωριό μαζί με τον σύζυγό σας. Και πώς είναι σήμερα και πώς ήταν πριν. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε σημερινές πρόσφατες εικόνες του χωριού. Κυριολεκτικά περπάτησατε στη λίμνη, θα λέγε κάποιος. Εντυπωσιακό. Ακριβώς. Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της Ανομβρίας, κυρία Παπαλάμπρου? Είναι μεγάλο το πρόβλημα της Ανομβρίας. Πέρυσι το χειμώνα που χρειαζόμασταν, τις βροχές που χρειαζόμασταν, τα χιόνια, δεν τα είχαμε αυτά. Και το αποτέλεσμα είναι αισθητό. Το βλέπετε στα πλάνα τα τωρινά. Αυτές οι εικόνες πρόσφατα... που είδαμε προηγουμένως με το γαλαζοπράσινο νερό, είναι πώς ήταν η λίμνη πριν υποχωρήσει πέρυσι. Πριν υποχωρήσει λοιπόν η στάθμη, και εδώ ένα απόκοσμο, ένα σεληνιακό τοπίο. Ακριβώς. Πραγματικά σοκαριστήκαμε, γιατί είχαμε πάει μάλιστα ακριβώς η ίδια ημερομηνία, το πέρσι με το φέτος. Πέρυσι ακριβώς ένας χρόνος, αποφασίσαμε να το ξαναεπισκεφτούμε. Το μέρος, και πραγματικά δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Εκεί που περπατήσαμε ήταν υπό φυσιολογικές συνθήκες η λίμνη, η τεχνητή λίμνη. Είναι η γενέτειρά σας η περιοχή. Φαντάζομαι ότι ακριβώς για το χωριό θα είχατε ακούσει από τον πατέρα σας, ενδεχομένως και από τον παππού σας. Τώρα το ανακαλύψατε κι εσείς που υποχώρησε η λίμνη. Έτσι ακριβώς. Είχαμε μόνο ακουστά για το συγκεκριμένο οικισμό και ποτέ δεν το περίμενα ότι θα φτάσουμε στο σημείο να περπατήσουμε σε εκείνα το πυθμένο ουσιαστικά της λίμνης, για να δούμε να αποκαλυφθεί αυτός ο οικισμός. Πόσο απότομα έγινε αυτό και υπάρχει δυνατότητα να αντιστραφεί αυτή η εικόνα? Είναι πάρα πολύ γρήγορη η εξέλιξη του φαινομένου, αλλά αυτό σχετίζεται φυσικά με την κλιματική αλλαγή. Έτσι. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βιώνουμε, η μεγάλη ξηρασία, η Ανομβρία, όλα αυτά συντελούν στην εικόνα που βλέπουμε. Εάν υπάρχει ελπίδα για να το αντιστρέψουμε, ότι υπάρχει θεωρητικά ελπίδα, ναι. Υπάρχει ελπίδα όμως, γιατί για να μπορέσουμε να το επιβραδύνουμε. Είναι δύσκολο να ξαναφέρουμε πάλι στην προηγούμενη κατάσταση, εάν δεν βοηθήσουμε όλοι να μειώσουμε την ανθρωπογενή ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Είναι τεράστιο το θέμα. Πρέπει και σε πολιτικό επίπεδο αντίστοιχα να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, αλλά και ο καθένας μας να καταλάβει ότι πλέον πρέπει μόνοι μας να αναστρέψουμε όσο γίνεται την κατάσταση. Βλέπουμε σε αυτές τις εικόνες αριστερά, και πραγματικά είναι εντυπωσιακή η διαφορά αριστερά, πώς είναι σήμερα η λίμνη και πώς ήταν πριν από ένα χρόνο. Ένα χωριό το οποίο ουσιαστικά εξαφανίστηκε τη δεκαετία του 80 μετά την κατασκευή του φράγματος και ήρθε και πάλι στην επιφάνεια και πρέπει να έχει υποχωρήσει τουλάχιστον 10 μέτρα το νερό. Είναι τεράστια υποχώρηση, όπως τα λέτε, πάρα πολλά τα μέτρα της πτώσης της στάθμης του νερού. Και πραγματικά όλο αυτό συνδέεται με τη συζήτηση που ακούμε και όλες αυτές τις μέρες και για την Αττική και για τα αποθέματα τα οποία έχει, τα οποία ακούσαμε μάλιστα ότι διαρκούν για 4 κακούς χειμώνες και θα πρέπει να γίνει μια τεράστια επένδυση και προς αυτό το κομμάτι για την ασφάλεια του νερού για όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.